Λοιπόν, θα πάω να του δώσω ένα γλυκό φιλί. Δημήτρη Στερζούδης και για σήμερα στην όμορφη κουζίνα μας. Μπομέι. Τι ωραία σήμερα στα άσπρα. Ευχαριστώ Μιφούλα πάρα ξανά πολύ. Πάλι, είναι η νέα συλλογή Μιφούλα. Από Πρέτζι Οντόνα, κορίτσια μου, και από τη φίλη μου Βάσο Εξάρχου. Έχουν έρθει όλα τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά που μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρέτζι Οντόνα και να διαλέξετε ό,τι καλύτερο. Τι κάνεις? Ωραία, εσύ. Μία πώς, έτσι, μία αλλιώς. Μία έτσι, μία αλλιώς. Μία αυτό, μία εκείνο. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει όλες μας τις φωτογραφίες στα social media και στο Facebook αλλά και στο Instagram. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Σε λίγα λεπτά θα δώσω υπέροχο ταξίδι στην όμορφη. Στο όμορφο Καρπενήσι και στο Μοντάνα, σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Θα το ανεβάσουμε λοιπόν σε λίγο. Στο Μοντάνα, στο Καρπενήσι, τώρα να πάτε όποτε εσείς θέλετε. Θα δώσω έτσι δύο βράδια, τρεις ημέρες και να ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια Αγατένιου. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν σε πολύ λίγο. Και πριν σας πω οτιδήποτε, σε λίγα λεπτά θα είναι και η αγαπημένη Βάσο Μάντι. Και φυσικά στην ομάδα μου ξέχασα να καλησπερίσω και την αγαπημένη Σταματίνα Παπαζήση που επιμελείται το μαλάκι μου. Και είπα Σταματίνα Παπαζήση. Ναι. Αλλά. Και εγώ ήθελα έτσι με τη σειρά μου να πούμε στη μαμά της Σταματίνας χαιρετισμούς πάρα πολλούς. Ευχαριστώ για την συμπαράσταση εδώ να πούμε του φαν του οπαδών. Έτσι, μπράβο. Και φυσικά να στείλω πολλά φιλιά σε όλα τα καλύβια που μας βλέπετε και να σας πω ότι Κυριακή 20 του Μάη στις 12.30 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί στην πλατεία του χωριού γιατί ο θείασος ξεκίνησε. Ο θείασος ξεκίνησε τις καλοκαιρινές τοποδράσεις. Οπότε ξεκινάμε επίσημα Κυριακή 20 Μαΐου στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία. Μία πλατεία έχει η Σταματίνα. Ναι, στην πλατεία του χωριού λοιπόν. Θα είμαστε εκεί στις 12.30 για να κάνουμε υπέροχη εκπομπή. Τώρα θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τον πολύ καλό μου φίλο που χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω πει ότι σήμερα τα παιδιά που φιλοξενώ είναι από τα παιδιά που σέβομαι απόλυτα. Είναι αυτή η γενιά που. Και είναι και μια παρέα, να σας πω την αλήθεια, παιδιών που κάθε φορά που έρχονται περνάμε τόσο μα τόσο όμορφα. Θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον αγαπημένο Γιάννη Δανίτσα που θα είναι σήμερα κοντά μας στο κράτη μας. Γιάννη μου, καλώς όρισες. Είμαι λίγο θυμωμένη μαζί σου, πάρε το μικρόφωνο, γιατί σου είχα πει ότι την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, την επόμενη που θα συναντηθούμε, ότι θέλω οπωσδήποτε να μου φέρεις τη μαμά και τον μπαμπά. Αλλά και πάλι δεν μου τους έφερες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ φταίω. Λοιπόν, στην επόμενη καλοκαιρινή απόδραση θέλω να τους δω, γιατί έχω πολλά χρόνια να τους δω και θα χαρώ πάρα πολύ να τους δω. Βεβαίως. Γιατί... Μεγάλη μου τιμή που σήμερα είσαι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Να είσαι καλά. Στην όμορφη εκπομπή σου, να περάσουμε όμορφα. Θα περάσουμε καταπληκτικά σήμερα. Τώρα στη φωνή ένα παιδί που εγώ λατρεύω, γνώρισα και τη γυναίκα του και να σας πω και κάτι. Είναι μία κούκλα. Και βέβαια έχουμε δώσει και εμείς το καλύτερό μας με την καλύτερη φωνή και το καλύτερο παιδί και θα ήθελα το μεγαλύτερο χειροκρότημά μας για τον αγαπημένο Δημήτρη. Δημήτρη Χατζή που θα είναι σήμερα κοντά μας στο τραγούδι. Δημήτρη μου. Γεια σου, Ντέμι μου. Χαίρομαι χαρά και πάρα τιμή πολύ. Μου για άλλη μια φορά. Μεγάλη μου τιμή εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα δώσω πολύ χρόνο σήμερα στην ορχήστρα. Θα πάω τώρα, παιδιά μου, θα αλλάξω λίγο τη σειρά και θα πάω στα πλήκτρα. Θα ήθελα λοιπόν ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον αγαπημένο φίλο μου Αργύρη Κυριάκο που είναι σήμερα κοντά μας. Χαίρομαι πάρα. Χαίρομαι, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, παιδιά μου, δεν θα πάω στα κρουστά, θα πάω στην κιθάρα, στον αγαπημένο φίλο μου και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είναι εδώ, στον Βασίλη το Μητσιάκη. Καλώς σας βρήκαμε, να περάσουμε καλά. Και τελειώνει και η άνοιξη. Καλό καλοκαίρι, ας πούμε. Για καλό καλοκαίρι από τώρα, έτσι κι αλλιώς η ζέστη. Εγώ βιάζομαι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Βασίλης στην κιθάρα. Τώρα θα ήθελα και να κλείσω με αυτό στην ορχήστρα. Είναι ένα δικό μας αγόρι, ένα παιδί που το αγαπάμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σήμερα είναι εδώ. Θα ήθελα να το ευχηθώ ό,τι καλύτερο με τη νέα του ζωή μαζί με την Αλεξάνδρα Γκαλέγου. Τα παιδιά ραβωνιαστήκανε. Ό,τι καλύτερο. Και πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα από Στόλικο Βρατζάς. Αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και όλο τον κόσμο για τις ευχές. Να είσαι καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο, να περνάμε καλά. Ήσουν ο ωραιότερος αραβωνιάρης που έχουμε δει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Όπως έχετε καταλάβει, θα περάσουμε καταπληκτικά και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Σας περιμένω όλους εδώ, πάντα στην τηλεόραση του Άστρα, με πολύ αγάπη τηλεοπτική και αγάπη αληθινή. Ο Δημήτρης κάτι με μαυροβάτικο φασόλι θα μου μαγειρέψει, μιας και το είδα λίγο πριν, νομίζω. Ναι, έτσι, μπράβο. Και θα βάλεις και ψάρι. Εννοείται, έχω γλώσσα σήμερα και εσύ που δεν τη βάζεις μέσα, σήμερα θα τη μαγειρέψω. Α, πολύ μ' αρέσει. Και μετά σκέφτηκα σήμερα, ενώ μου είχε έρθει στην αρχή να γίνω ζωγράφος, ήθελα από εδώ και πέρα δηλαδή, να κάνω και μια άλλη τέχνη. Και είπα να γίνω ζωγράφος, αλλά τελικά άλλαξα
στη διάρκεια του ξεκινήματος και είπα ότι θα γίνω ποιήτρια, Δημήτρη. Άρα σε λίγο θα σου γράψω ένα ποίημα. Άντε και να θα σου το απαγγείλω. Μπράβο, ωραία, πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Θα περάσουμε καταπληκτικά και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι πάντα στη τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη αληθινή που βγαίνει μέσα από την καρδούλα μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλη την Αλασσόνα που μας βλέπετε, σε όλη την Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, στα Τρίκαλα, στο Περτούλι, στην Ελάτη, στην Πύλη και έκανε πολλές ζημιές. Νομίζω χθες το απόγευμα και κάποιες σήμερα το πρωί και στην περιοχή της Καρδίτσας αλλά και στην περιοχή των Τρικάλων. Έριξε πάρα πολύ χαλάζι. Ελπίζω να μην σας έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ σήμερα και θα περάσουμε καταπληκτικά. Πριν όμως, είμαστε έτοιμοι! Ναι! Έτσι νομίζετε θα ξεκινήσω εγώ εκπομπή με ένα ναι, αουα. Τι είναι αυτό, όχι, όχι, είμαστε ζωντανά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι! Ναι! Καλή διασκέδαση εδώ στην τηλεόραση του Άστρα, παιδιά πάμε. Ωρε μαύρα μαμαρή κοντούλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι. Ωρε μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Ωρε δώσ' μου τα μαρικοντούλα, δώσ' μου τα να τα αγοράσω. Άιντε δώσ' μου τα να τα αγοράσω, διότι έχω να στο χάσω. Ωρε δε πουλιώτα αυτά με γρόσα, με εκατό και με διάκοσα. Thank you.
μέσα με στο χιόνι να αγαπώ που λύκια η δονή. Ρε και εσύ μω, ρε και εσύ, δεν βγαίνεις να σε δω. Λάλα το πολύ κι αηδονή. Ωρε ποιος εμώ, ωρε ποιος έλα το σύμβα στα υδροσιά. Ουρανά και μια κόφη το χιόνι. Λάλα το πολύ κι αηδονή. Ουρανάκια πακό, τι το γιώνει, λάλα το πολύ κι αηδονή. Ουρε γιανούλα μου, πω, ουρε γιανούλα μου ξημερώσε, μη γίνει στο μπαλκόνι, μη γίνει στο μπαλκόνι. Σε κάποιο γυλιό. Άιτε στο βουνό Μάρι Σαντα Μεριανά, στο βουνό βουνό στο Σαντα Μερί. Άιτε στο βουνό στο Σαντα Μερί, πέρασα ένα καλοκαίρι. Βρίσκω μια Μάρι Σαντα Μεριανά, βρίσκω μια Σαντα Μεριανόπουλα. Ωραία, βρίσκω μια Σαντα Μεριανόπουλα, όμορφη κι αρχοντόπουλα. Της μιλώ Μάρι Σαντα Μεριανά, της μιλώ μιλώ δεν μου μιλάει. Της μιλώ, δεν μιλάει, πρόβατα η καρνιά φυλαγή. Άιντε σαν σε βρέβρε πυρμήλωμάτα, σαν σε βλέπω να διαβαίνεις, σαν σε βλέπω να διαβαίνεις, με τρελαίνεις, με αρρωσταίνεις. Δεν ξέρω τι να κάνω και δεν ξέρω τι να κάνω και μια στράτα για να πάρω. Άιντε δεν μου λες δεν πυρμήλα μάτα, δεν μου λες πια έχεις μάνα, δεν μου λες πια έχεις μάνα και έχεις τόση νοστιμάτα. Ωρε ρίχνεις τα πυρμήλωματα, ρίχνεις τα μαλλιά μεταξύ, ρίχνεις τα μαλλιά μεταξύ και
διεπλεγμένα με την ταξί. Ωραία και ποιον έβρεπε πυρπυλώματα και ποιον έχεις και πάτερα και ποιον έχεις και πάτερα είσαι όμορφη κοπελά. Τώρα, παιδιά μου, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα πάω λίγο σε μηνύματα και έχω κάποια τραγούδια που θέλουν. Θα ήθελα, αν μπορούμε, πριν συνεχίσουμε μαγειρική, αν μπορούμε να παντρέψουμε το μαντίλι με τον ήλιο. Παντρεύονται αυτά τα δύο, μόνο αυτά τα δύο. Θα τα παντρέψουμε. Θα τα παντρέψετε εσείς. Γιατί είναι ορχιστράρα. Πόσο χαίρομαι. Τον έναν τον πάντρεψα, τον άλλο θα τον παντρέψω. Εσύ είσαι παντρεμένος. Πόσα χρόνια. Α, εσύ. Πόσα χρόνια? Από το 2004. 2004-2014, 10 και 14 είσαι εσύ. Δανιτσάκο, εσύ μου μήνες. Να σε αραβωνιάσουμε. Εδώ στη Λάρισα. Εδώ στη Λάρισα θα τον δώσω. καλά, θα δούμε τώρα. Έχουμε και καλά κορίτσια εδώ στη Λάρισα, αλλά είναι και καλά κορίτσια στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και στον Πόλο και στη Θεσσαλονίκη έχει καλά κορίτσια. Και η Θεσσαλονίκη έχει καλά κορίτσια. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Είσαι πολύ μικρός ακόμη. Θα είσαι ο τελευταίος της παρέας που θα ανέβει στα σκαλιά της εκκλησίας. Και θέλω λίγο αυτά τα δύο. Κυρουσία ή καλά. Μα τι. Φυρί το πας. Λοιπόν. Λοιπόν. Θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο και στη Σουηδία που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Σουηδία! Την καλησπέρα μας στον Ελλήνο Λινάκο. Καλησπέρα, Ντέμι, από τα Βροχερά Τρίκαλα. Καλή εκπομπή, πάμε δυνατά. Η Ιωάννα, καλησπέρα, το όμορφο κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, φιλάκια πολλά. Η Ανδριάνα μας στέλνει την καλησπέρα της και τα φιλιά της από Παλαιόμηλο Φαρσάλων. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει τη Χρυσαφένια μου νυφούλα για τη Βικτωρίνα, τη μικρούλα. Ο Σπύρος, καλησπέρα, Ντέμι. Καλή εκπομπή, Σπύρος από Αλμυρό. Σταματάω για λίγο από Facebook, γιατί έχω και πάρα πολλά στο Instagram. Καθίστε λίγο να δούμε εδώ τι γίνεται. Θα πω και Viber. Μετά ένα-ένα με τη σειρά για να τα προλάβουμε όλα. Πάμε Instagram που έχουν πάρα πολλή ώρα. Ας πάμε εδώ. Καθίστε να ανοίξουμε. Καθίστε να κάτσω εδώ να μην κουράζομαι κιόλας, μωρέ. Τι να κάνω, όλη μέρα δουλεύω. Αχ, κούραση. Εσύ τι γελάς, καλέ. Καλέ, τι γελάς. Α, καλώστανα. Καλώστανα. Πάρε ένα ξύλο και δώστανα. Κούραση. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην αγαπημένη μου Σταματίνα. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Όμορφο απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γοητευτική μου λέει όπως πάντα. Πολύ σου πάει αυτό που φοράς, Δήμητρα, από τον όμορφο Πλατίκαμπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου. Να σου πω για μία ακόμη φορά ότι το φόρεμα είναι πρέτζιο ντόνα. Η Βαλεντίνα, κούκλα μου όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή σου. Στέλνω πολλά φιλιά. Το Γιωτάκι. Καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη από Γιώτα Γεφύρια. Θέλω ένα τραγούδι να μου αφιερώσω. Αφιερώνω το επόμενο. Καλησπέρα, Ντέμι. Καλή εκπομπή να έχουμε. Πάμε δυνατά και σήμερα ένα τραγούδι της Αριθέας ή Αργυθέας, υπάρχει και Αριθέα. Αργυθέα. Αργυθέα. Άρα Αργυθέα ήθελε να μου γράψει, της Αργυθέας στα χωριά, από Αλμυρό μας στέλνει, Ντέμι, καλή εκπομπή. Όπως επίσης, τώρα τα επόμενα τραγούδια τα αφιερώνω σε όλους εσάς, ρε Βαλάντη, δεν υπάρχει. Τα αφιερώνω σε όλους εσάς, αλλά τα αφιερώνω ιδιαίτερα στην αγαπημένη μικρή Στέλλα που γνώρισα, Στελάκι μου για σένα, που σε γνώρισα την προηγούμενη Κυριακή στη Ραχούλα. Για σένα, αγάπη μου, όμορφη αυτό το τραγούδι. Όπως επίσης θα ήθελα να στείλω πάρα πολλά φιλιά στην γιαγιά Βασιλιά.
Βασιλική. Επίσης, όλους εσάς σας γνώρισα εκεί. Στη γιαγιά Βασιλική που μας βλέπει αυτή την ώρα, αλλά και στα κορίτσια μου, την Βασιλεία Άρτεμις και την Ασπασία Λιδία. Τη Βασιλεία Άρτεμις αλλά και την Ασπασία Λιδία. Λοιπόν, σας αφιερώνω αυτά τα δύο συγκεκριμένα τραγούδια που θα μας πούν αμέσως τώρα τα παιδιά, σε όλους εσάς που ανέφερα. Και σε λίγο έχουμε πολλά να κάνουμε, όπως σε λίγο έχουμε να βάλουμε τα αρώματά μας. Μάντι άρωμα, έχει το στούντιο αρωματιστεί. Έχουμε τα σαπούνια μας, έχουμε τις μπόμπες μας, έχουμε τα νέα μας αρώματα, έχουμε τα καλλυντικά μας και όλα αυτά πού? Μόνο στο Μάντι άρωμα. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν σε λίγο. Πάμε τώρα για τις αφιερώσεις. Με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μου σας τα αφιερώνω. Πάμε, Δημήτρη μου. Ταιριάζουμε.
λίγο να χορέψεις, λίγο να σε δω, λίγο να σε δω. Να σε καμαρώσω πρώτη στον χώρο, πρώτη στον χώρο. Σήκω να χορέψεις, λίγο να σε δω, λίγο να σε δω. Και να σε καμαρώσω πρώτη στον χώρο, πρώτη στον χώρο. Είναι αλήθινο, μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά με εγώ. Πώς ελαχτάρω και σε νοιάζομαι, πώς εμείς οι δυο ταιριάζομαι. Δεν είναι όνειρο, είναι αλήθινο, μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά με εγώ. Πώς ελαχτάρω και σε νοιάζομαι, πώς εμείς οι δυο ταιριάζομαι. Σε πάλι τα περασμένα. Μια αγάπα τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε πάλι τα περασμένα. Πού να το φανταστώ πως θα την ξαναδώ. Τα κάνω κάτω, έφερε με μέσα σε ένα λεπτό. Πού να το φανταστώ, ήταν ξαφνικό. Άντε τα πάνω κάτω, έφερε και πάω να τρελαντώ. Μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε πάλι τα περασμένα. Άντε μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε πάλι τα περασμένα. Όλα τα περασμένα και να χαθώ δυο ζωές να πιστεύω εσένα. Αγένα λαζάνι και γερί κι όλα τα περασμένα και να χαθώ δυο ζωές να πιστεύω εσένα. Πού να το φανταστώ, άντε πως θα την ξαναδώ. Τα πάνω κάτω έφερε μέσα σε ένα λεπτό. Πού να το φανταστώ, ήταν ξαφνικό. Άιντε τα πάνω κάτω έφερε και πάω να τρελαντώ. Μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα μάνα σε φωτιά για κι άλλη μόνο σε μένα. Καταλάβει, σήμερα θα περάσουμε εκπληκτικά. 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 Ευχαριστώ, Βαλάντη. Λειτουργώ διαφορετικά και μετά πάω με τη ροή της εκπομπής. Καταλαβαίνετε, μπορούμε τώρα να πάμε. Και πάμε τώρα, αγόρι μου, πες μου μόνο τα υλικά γιατί θα περάσω σε πρώτα. Πάρε τα ρυθμιστικά μηνύματα, όχι ακόμα όμως. Την πήρα λίγο ανοιχτά. Την πήρα λίγο ανοιχτά και κάπως βάσω. Ναι. Βάσω, πάρ' τη μαμά. Ναι. Ξεμάτιασμα. Τα φιλιά μου στην Κοιλάδα. Ξεμάτιασμα. Μη λες, καλέ. Τώρα θα με ματιάσουν χειρότερα. Φτύσε με τρεις φορές. Θες.
Δυνατά. Μία θα σε φτάσει. Τρεις. Τρεις. Του. Στα όριστα άγρια βουνά πες πάνω. Εγώ πες, να πω. Στα όριστα άγρια βουνά. Στα όριστα άγρια βουνά. Στους κάμπους της Ραχούλες. Στη Ραχούλα, δίνω την κοιλάδα. Στους κάμπους της Ραχούλες. Όπως πώς το λέγαμε, το έχουμε ξαναπεί σε κομπή. Όπως σκορπάει το παζάρι από τη βροχή, έτσι να σκορπίσει και το μάτι από σένα, Δήμητρα, παιδί μου. Πες το. Το θέλω γραπτό. Δεν γίνεται. Όπως σκορπάει. Όπως σκορπάει. Το μάτι από τη βροχή. Το μάτι παζάρι. Βροχή. Ορίστε, ματιασμένοι. Το παζάρι από τη βροχή. Το παζάρι από τη βροχή. Έτσι να σκορπίσει. Έτσι να σκορπίσει. Και το μάτι από σένα, και Δήμητρα, παιδί μου. Και το μάτι από σένα, Δήμητρα, παιδί μου. Φτύσε τρεις φορές. Πάνω ή κάτω. Πάνω. Όπως φεύγει. Όπως φεύγει. Η βροχή. Η βροχή. Από το κάφκαλο της Χελώνας. Από το κάφκαλο της Χελώνας. Έτσι να φύγει και από σένα, Δήμητρα, παιδί μου. Έτσι να φύγει και από σένα, Δήμητρα, παιδί μου. Το μάτι. Το μάτι. Το τσακίρικο. Μέχρι εκεί. Ευλόγησέ με. Πώς. Δεν το ξέρω εγώ, γι' αυτό λέω. Μήπως είναι κάπου διαφορετικό και δεν το ξέρω. Λοιπόν, τι θα μαγειρεύεις, Δημήτρη, το σήμερα. Ξέρω εγώ. Τι θα μαγειρεύεις. Λοιπόν. Γλώσσα είπαμε σήμερα. Κάτσε να σκεφτώ το ποίημα που θα σου πω μετά. Ναι. Δεν μου λες όλο αυτό, ήταν για το ξυμάτισμα. Ναι, καλέ. Γιατί με ματιάζει, έχει τέσσερα μάτια. Αυτό με βάλω και η μουσική είναι μυρολόι. Όχι, καλέ, όλα τα λέμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, γλώσσα σήμερα. Μίτσο. Ναι. Περιμένω να πω ποίηματα. Και πες εσύ και θα σε ακούσω διακόψω. Πες εσύ, τα είχα φυσιολογικά. Αν θα ξεκινήσω να μαγειρέψω σήμερα γλώσσα, οπότε. Μίτσο! Σε είδα στο ποδήλατο να μου γελάς με τρέλα. Ύστερα όμως κατάλαβα πως σου λείπε η σέλα. Είμαστε έτοιμοι για απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Όχι, είχε τις αγωνιστικές τις σέλες. Αυτό εννοώ, μην νομίζετε ότι κάτι άλλο. Αυτές οι μικρούλες και τις που πιάνουν μόνο τα απαραίτητα. Ένα σφαγάτι. Πάω να το σώσω και το συνεχίζει. Πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μην φύγετε γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και στη σημερινή εκπομπή. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είδαμε τα απαραίτητα και σύντομα, τα σύντομα και απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και θα πούμε και άλλα ποίηματα στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχω γενικά πολλούς ποιητές σήμερα εδώ και θα ήθελα τώρα να περάσουμε και να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον τη σημερινή μαγειρική, γιατί δεν μαγειρέψαμε καθόλου και μετά καθόλου. Θα έρθω στα δικά σας μηνύματα, γιατί με ενημέρωσε ο συνάδελφος Χαρά ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα κάνουμε μια ανάγνωση για να τα ακούσει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα φασόλια. Έτσι θα τα βάλουμε να βράζουν, γιατί δεν είναι σαν και τα κλασικά τα φασόλια τα οποία θέλουν να τα αφήσουμε στο νερό από το προηγούμενο βράδυ. Γύρω στα 20 λεπτά, βέβαια, μπορούμε να κάνουμε το εξής, ότι μπορούμε να βάλουμε σε κρύο νερό 5 λεπτά να ζεσταθούν, να πετάξουμε το νερό, να τα αλλάξουμε και να ξαναβράσουμε πάλι για κάνα 20 λεπτό, θα ήταν το ιδανικότερο. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε φασόλια μαυρομάτικα μέσα στο νερό για 20 λεπτά. Περίπου 15 με 20 λεπτά να βράσουν. Μετά, κάνουμε τη σάλτσα. Θα ξεκινήσουμε με κρεμμύδι, την οποία σάλτσα θα τη βάλουμε πάνω στο ψάρι, που αργότερα θα πανάρουμε, θα φτιάξουμε ένα μείγμα και με ξηρούς καρπούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο μείγμα. Θα πανάρουμε τη γλώσσα. Λοιπόν, κρεμμύδι πράσο και φυσικά είναι να δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά. Κρεμμύδι πράσο και σκόρδο, καρότο, τα πιο σκληρά λαχανικά, τα οποία χρειάζονται περισσότερη ώρα βράσιμο. Ευτυχώς κάναμε μπάνιο με το αφρόλουτρο Μάντι άρωμα και έχουμε και άρωμα πάνω για να μυρίσουμε. Εννοείται. Θα μυρίζουμε μόνο άρωμα. Γι' αυτό είναι και τα αρώματα, να καλύπτουν και τις μυρωδιές κάποιες, έτσι. Οπότε και εμείς όταν τελειώνουμε τη μαγειρική το βράδυ μετά το μαγαζί, αρωματιζόμαστε για να συνεχίσουμε το βράδυ μας. Με μάτι και εσύ. Έτσι, μπράβο, εννοείται. Ξέρεις, οι Γάλλοι που βγάλαν τα αρώματα, για ποιο λόγο το βγάλανε. Ακριβώς. Ήμουν στο Βέλγιο και έχω μάθει την ιστορία. Οπότε να πούμε, ξέρουμε τι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα πανάρουμε το ψάρι. Όχι, είναι νωρίς. Έλα λίγο να σε φτιάξω. Τι να φτιάξει πάλι. Έλα. Ποια σε φίλησε και έχει μια τριχούλα εδώ πέρα. Η δικιά σου είναι.
Να μου φίλησε εκεί πέρα και να μάθει και τρίχα και όλα. Δεν γίνεται. Μπορεί να την άφησα από το ξύρισμα, γιατί πάω γύρω-γύρω. Μα είναι όλες σεξ, ανθούλες μικρές. Ναι. Θέλεις λίγο να πάω εγώ σε μηνύματα και μετά εσύ να πανάρεις. Άντε, άντε, να ετοιμαστώ και μετά. Πέντε λεπτάκια, πέντε λεπτάκια. Πες μου για το πανάρισμα τι θα χρειαστείς. Ωραία. Λοιπόν, τα έχω εδώ. Θέλω καλαμποκάλευρο, αλεύρι κλασικό, λίγο κουρκουμά και καρυδάκι ψιλοκομμένο. Πολύ ωραία. Σημειώστε και εσείς τελικά από το σπίτι για να τα πάρετε και εσείς να τα σημειώσετε, να έχετε το χρόνο. Δώσ' μου, Δημητράκη μου, όμως, σε παρακαλώ πολύ το σύνθημα. Για να... Υπάρχει ένα σύνθημα ανάμεσά μας που θα πρέπει να καταλάβω ότι παίρνω το λόγο από σένα και έρχομαι στα δικά μου. Δείξτε μου το, Δημήτρη. Αχ, αναστέναξαν πολλές καρδιές τώρα στα σπίτια. Και έρχομαι εδώ και πάμε λοιπόν τώρα. Όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Τι έκανες? Να να σου πω κάτι. Φοράς μικρόφωνο. Μπορεί εγώ να μην δεν ακούω, γιατί είμαι και χρόνια κουφή. Από τότε παλιά έκανα ραδιόφωνο. Και μου έμεινε ένα πρόβλημα από τότε. Είχα γίνει καλά, αλλά μία απώλεια ακοής την έχω. Μπορεί εγώ να μην σε ακούω, αλλά έχεις μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο. Λοιπόν, όλα τα επόμενα λοιπόν τραγούδια τα αφιερώνω στον αγαπημένο Βάγιο Ζήση, που είδα την προηγούμενη Κυριακή και χάρηκα τόσο πολύ, αλλά και στη σύζυγό του. Και για να καταλάβει, δεν είναι κακό, σε όλα τα χωριά υπάρχει έχουμε ένα παρατσούκλι. Και για να καταλάβουμε ποιο λέμε, μην υπάρχει και συνωνυμία, στον Ταλίπα λέω. Το αφιερώνω λοιπόν όλα τα επόμενα τραγούδια που θα έρθουν. Όμως καθίστε, γιατί έχω πάρα πολλά ακόμη. Η Δωροθέα θέλει το τραγούδι «Πότε θα έρθει η Άνοιξη». Ο Κώστας Γιάτσος. Πολλά φίλια, ο Κωστάκης ο δικός μας είναι αυτός. Γιώργο. Ο Κωστάκης λοιπόν από το Βελεστίνο λέει: «Φοβερή ορχήστρα, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο Γιάννη Δανίτσα. Τον περιμένουν οπωσδήποτε να έρθει στο Περιβόλι Γρεβενών μαζί με όλα τα παιδιά που είναι στην ορχήστρα. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση και σας περιμένει να έρθετε. Χαρτούρα, χαμός το γίνει». Το έχω δει εγώ στην πανηγύρια. Θα έρθουμε. Σας το λέω εγώ από τώρα, θα έρθουμε. Έκλεισε. Σας φιλοξενούμε στο σπίτι μας. Έχουμε μεγάλο σπίτι στο Περιβόλι. Θα φάμε, θα πιούμε. Η πεθερούλα μου εκεί θα φτιάξει κάτι παστίτσια, κάτι αρνιά, κάτι μουσακάδες. Α, χαμός θα γίνει. Θα έρθεις κι εσύ, βρε. Έλα, ας σε δώσουμε κι εσένα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βαγιόπουλος θέλει το τραγούδι. Πήρα τη Στράτα το Στρατή. Τη Στράτα το Στρατή. Αφιερωμένο στην εκπομπή και σε όλους που μας βλέπουν αυτή την ώρα στη Χλόη. Και αυτή την ώρα θέλει. Αυτός ο πληγωμένος αετός είναι άνθρωπος, χαρά. Ναι. Α, και θα θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε και κάτι για τον πληγωμένο αετό που ακούει αυτή τη στιγμή στην Κρανιά Γρεβενών. Δώστε μου όμως ένα λεπτό, γιατί έχω και άλλα χαιρετίσματα για τα παιδιά και μετά θα με πάρει η μπάλα και δεν θα προλάβω. Α, τα φιλιά μου να στείλω στον Κώστα, του έστειλα την καρδούλα του. Δώσε φιλιά σε όλα τα παιδιά και άμα έρθει Σπήλιο, Ντέμι, θα ήθελα να κάνουμε ένα live. Φιλιά στέλνει σε εσάς. Το κορίτσι μου εδώ, πανέμορφη, πολλά φιλιά από το Πετρωτό. Πολλά φιλιά να στείλω στο Πετρωτό και να σας ανακοινώσω στο Πετρωτό Τρικάλο. Να στείλω όλα τα φιλιά σε όλο το συμβούλιο εκεί και σε όλο τον κόσμο ότι θα είμαστε κοντά σας Κυριακή 4 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Θα κάνουμε μια υπέροχη εκπομπή. Κυριακή. Όχι, καλέ, λάθος ημερομηνία δίνω. Δεν είναι τέσσερις. Πόσο είναι, βρείτε μου λίγο. Τρεις. Κυριακή 3 Ιουνίου, Κυριακή 3 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Έχω πολλές ημερομηνίες και τα έχω μπερδέψει. Και πάμε εδώ και στον Παναγιώτη μου. Καλησπέρα, κυρία Ντέμι. Βλέπετε, βρε, πώς με σέβεται ο κόσμος. Βλέπετε πώς με αποκαλεί. Και κυρία Ντέμι, θα με αποκαλείτε όλοι από εδώ και πέρα. Κυρία Ντέμι. Καλησπέρα, κυρία Ντέμι. Η εκπομπή σας είναι πολύ ωραία. Θα ήθελα να δώσω πολλά φιλιά στον αγαπημένο Τόλι Μαυρατζά, ο Παναγιώτης Σονάκος. Κάτσε μου, του στείλω το Παναγιώτακο και μια καρδούλα. Πάρε και σε αγάπη μου μια καρδούλα. Πολύ ωραία. Τώρα, θα μείνω όμως εδώ, γιατί σε λίγο έχω παραμπίτα, σε λίγο έχω μάντι άρωμα, σε λίγο έχω τον γιατρό μου, τον Νίκο τον Ισόπουλο, που μας μιλάει, αγόρια μου και κορίτσια μου, γιατί είναι και ένα πρόβλημα που απασχολεί τα κορίτσια, για. Ξέχασα γιατί μας μιλάει. Για μεταμόσχευση μαλλιών. Άρα, θα μείνετε εδώ και θα μιλήσουμε για πολύ ωραία θέματα. Πολύ. Καθίστε τώρα να διαβάσω και αυτά για να τελειώνω και να πάω αμέσως στην ορχήστρα. Καλησπέρα μας, στέλνει ο Βαγγέλης. Και επειδή ανεβάσαμε ένα βίντεο στο Instagram που έχουμε μια πολύ ωραία ορχήστρα εκτός των παιδιών, θα το ανεβάσω στο Facebook αφού τελειώσει η εκπομπή. Μας στέλνει ότι είμαστε το κάτι άλλο από την Τζαριτσάνη Λάρισα. Στα φιλιά μου να στείλω στην αγαπημένη μου σεφ, Βασιλική Μπασιούρη. Γεια σου, Κώστα μου, γεια σου, Ευαγγελία μου και γεια σου, Δανίτσα Πεχτούρα, μας λέει η Βλαχογιάννη. Και καθίστε να πάω και εδώ για να μην ξεχάσω κανέναν, γιατί σήμερα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Λοιπόν, κούκλα είσαι Ντέμι μου με τα άσπρα. Ευχαριστώ. Γιάννης από Νέα Πολύ Λάρισας. Καλησπέρα από Λάρισα Ντέμι. Καλησπέρα Ντέμι από Πουρνάρι Αργυρό. Φιλιά πολλά και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Ντέμι. Φιλιά πολλά από Βόλο η Μελίνα. Ευχαριστώ, κορίτσι μου, για αυτό που μου γράφεις. Καλησπέρα Ντέμι Τρίκαλα. Φιλιά έχεις από την οικογένειά μου ο Κρίς. Σε όλη την οικογένεια του Κρίς τα όμορφα Τρίκαλα αφιερωμένα όλα τα επόμενα τραγούδια.
Και πάμε, γιατί έχω λίγο ένα γενέθλιο. Την Νατάσα, για να το τελειώνω και αυτό, γιατί μετά έχω και άλλα γενέθλια που θα κάνω. Στην κυρία. Στη μαμά μου, στην κυρία Νούλα. Γεια σας, κυρία Νούλα μου. Πολλά πολλά φιλιά σας θέλω. Και επειδή εδώ το κορίτσι μου, η Νατάσα, είχε γενέθλια χτες, θα τις κάνουμε γενέθλια. Έλα, γόρι μου. Έλα, γόρι μου. Και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Νατάσα, έτσι. Πού είμαστε εδώ. Νατασάκι μου, για χτες αγάπη μου που είχες γενέθλια. Δεν έχω τούρτα σοκολά, σε λίγο θα σας δείξω παγωτά. Λοιπόν, να ζήσεις Νατάσα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Σβήσε Νατάσα από το σπίτι. Μπράβο. Πάμε πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, όχι ακόμα. Αυτά είναι ιδιαίτερα γενέθλια. Κυρία Ειρήνη από το Αμπελικό Καρδίτσας, χρόνια πολλά. Και να πω χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη από το Αμπελικό Καρδίτσας και να πω χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και χρόνια πολλά στον Εφραίμ. Η ορχήστρα μου είναι πανέτοιμη και συνεχίζουμε και γίνεται χαμός. Πάμε. Άντε για σμαρή καρά σου διπετράκι, κοντά. Άντε σε να βρέξε να, σε να βρέπουν τα συγκούνια. Άγι τα μίτσα. Σε να βρέπουν τα σηκόνια. Άιντε τα παλιά, τα παλιά και τα καινούρια. Στρατά το στρατή, πάντα ματάει για μου βροχή. Ωραίε στρατή το μόνο πάντι, ουρεβάσα να βοηθείς αγάπη. Σου δεν μου μετά σου. Άι τώρα το μόνο πάτη με βγάλε, η αγάπη μου με τρελάνε. Σε μια παλιά μου πόρτα, άιντε εκεί που πήγαινα και πρώτα. Thank you.
γύρα κουκουνιά τραβάνα ήρωα μπράβα άιντε με τα γύρα κουδούνια κρυσή μου πήρε στερά. Απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα να βγει και να γλεντήσει και να περάσει ωραία. Να βγει και να γλεντήσει και να περάσει ωραία. Άιντε να απόψε στην αγάπη ήρθε μια παρέα. Άιντε Θέμη. Σορίσες καθίστε για να πιείτε. Σας δίνουμε και τη σειρά μες στο χώρο να πείτε. Σας δίνουμε και τη σειρά μες στο χώρο να πείτε. Παρέα καλών σορίσες καθίστε για να πιείτε.
Να σας πω κάτι ειλικρινά. Είχα πάρα πολύ καιρό να περάσω τόσο μα τόσο όμορφα σε εκπομπή. Σας μιλάω ειλικρινά και χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα είστε εδώ. Και πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά στην ορχήστρα. Μπράβο. Λοιπόν, καταπληκτικά. Πάτε να πιείτε λίγο νεράκι, σας έχω δηλαδή, έχετε δηλαδή χρόνο. Πάτε να πιείτε λίγο νεράκι και εμείς πάμε από εδώ να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Δήμουα. Γαλλικό τώρα θα σου έχω. Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι. Καλέ, κουράστηκα. Κουράστηκα. Έλα, χορέψαμε καιρό, είχαμε λίγο με τον Αραβόνα μετά. Έπρεπε. Και στον Αραβόνα χόρεψα, δεν έχετε παράπονο. Δεν παραπονέθηκα καθόλου μες τη νύχτα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έκατσα, κυρία. Τα φιλιά μου να στείλω στον αγαπημένο κύριο Νίκο Αγριόδημο και στην Έλληνα και σε όλη την οικογένεια εκεί στο Ακρόπολης που περάσαμε καταπληκτικά. Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και, και το μαγαζί για την εξυπηρέτηση και για τους φίλους εκεί γνωστούς όλους. Βέβαια και για όλο τον κόσμο. Και πάρα πολύ ωραία, και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί έτσι, είναι εκπληκτικά εννοείται. Και δεν μπορώ να πω κουβέντα, έτσι. Το σέρβις, όλα τα παιδιά στο σέρβις είναι εκπληκτική. Λοιπόν, Μητσάκη μου, τι κάνεις? Έχω εδώ το κολοκύθι σκόρδο και πράσο. Σοτάρο, έχω ρίξει και τα μανιτάρια. Πάμε μετά σάλτσα ντοματούλα εδώ. Θα κάνουμε μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας. Δεν χρειάζεται και το ψάρι μας ούτως ή άλλως είναι πολύ ελαφρύ. Θα κάνουμε μια ελαφριά σάλτσα, θα το συνοδεύσουμε με αυτό. Και να μην ξεχάσω, ο Δημήτρης, όσο το κάνει ο Δημήτρης, να σας πω ότι σας είπα ότι θα ανεβάσω ταξίδι, έτσι. Στο Καρπενήσι, στο Μοντάνα. Δύο διανυκτερεύσεις. Πότε θα πάμε? Θα το κερδίσει ο κόσμος. Εμείς πρέπει να πάμε κάποια στιγμή όμως. Δύο διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες. Μοντάνα, στο όμορφο Καρπενήσι, σε λίγο θα το ανεβάσω αυτό. Όπως επίσης να πω, εσείς που παρακολουθείτε την εκπομπή μας και βλέπετε μέσα από την εκπομπή μας Καραμανόλης Packet Show και την αγαπημένη Εύα Καραμανόλου που τον είδατε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, ότι από το επόμενο Σάββατο εδώ το στούντιό μας θα είναι υπέροχα στολισμένο για γάμο, γιατί έχουμε τα καλύτερα και φυσικά κάποια στιγμή θα βλέπετε και τα βίντεο που βλέπετε σε κάθε εκπομπή που θα σας μιλάμε για μπομπονιέρες, για στολισμό και τα πάντα. Ό,τι φαντάζεστε, γιατί τα καλύτερα είναι στο Καραμανόλης Pack and Show. Αλλά προς το τέλος του μήνα θα έχω εδώ και την Εύα και τη Χρύσα Καραμανόλη για να μας πούνε πολύ περισσότερα, όχι μόνο σε βίντεο αλλά και στο ζωντανό. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλη την οικογένεια. Δημήτρη μου. Λοιπόν. Θα αφήσουμε λίγο τώρα τη σάλτσα να αρχίσει να βράζει με τα λαχανικά μέσα. Ναι. Εμείς πάμε να δείξουμε λίγο στο πανάρισμα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, δύο ειδών αλεύρι. Έχουμε καταρχήν το καλαμποκάλευρο. Αυτό βέβαια το βάζουμε περισσότερο γιατί δίνει και πιο τραγανή κρουστά, αλλά περισσότερο και το χρώμα. Έτσι που κρατάει κίτρινο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ το καλαμποκάλευρο. Φυσικά θα ρίξουμε και το αλεύρι για όλες τις χρήσεις αυτό, αλλά εδώ θα ρίξουμε λιγότερη ποσότητα να μην μας καλύψει αυτή τη, το χρυσό που θα μας δώσει μετά το ωραίο το ρόδισμα στο τηγάνι. Εδώ θα βάλουμε αλάτι πιπέρι μέσα. Αυτά δεν χρειάζεται να τα παραλείψουμε, ούτε να τα ρίξουμε και στο ψάρι, αλλά μπορούμε να ετοιμάσουμε το πανάρισμα να είναι και από τα μπαχαρικά και από όλα έτοιμο. Και εδώ στο τέλος. Χριστά, και αν ανάψουμε το air condition, θα ακούγεται πάρα πολύ ο θόρυβος. Τι πειράζει, αφού ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε ζωντανά, παιδιά. Είναι. Μόνο αν κάνει συντονισμό με μικρόφωνα, δεν θέλω. Αν δεν κάνει συντονισμό, ας ακουστεί λίγο, παιδιά, γιατί να σας πω κάτι, είναι πολύ ζέστη εδώ μέσα και εμείς είμαστε μέσα. Και εμείς θερμότητα, σαν. Αγόρι μου. Το έχω πει σε όλους ότι ο Βασίλης Καραμπάσης είναι το πιο αγνό, το πιο σεμνό, το πιο εχέμηθο αγόρι. Λοιπόν, θα κάνεις κάτι άλλο να πάω λίγο. Λοιπόν, έτοιμη εδώ το. Αυτό, με αυτό που θα πανάρουμε το ψάρι, έτσι. Με καρύδια σπασμένα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα για να μην μας αρπάξει το τηγάνι και αλλάξει τη γεύση του. Καλαμποκάλευρο, αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και λίγο κουρκουμά πάλι για το χρώμα του. Εδώ, έτοιμο, θα πανάρουμε τα ψαράκια σε λίγο. Ωραία, βάλει το ψαράκι μέσα. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Πολύ όμορφη είσαι με το ωραίο φόρεμα και το πολύ καλό συγκρότημα. Χαιρετισμού στη φίλη μου την Ντίνα, στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας και στο προάστιο Καρδίτσας, η αγαπημένη μου. Και τη έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, η Δήμητρα Γιανοπούλου. Σα αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρετε. Γεια σου, Ντέμι μου. Περνάμε ωραία με την εκπομπή σου, η Εκατερίνη. Καλησπέρα από τη βροχερή Βαλανίδα. Τα φιλιά μου σε όλου εκεί και στη Δήμητρα Λάρισα και στο Σάββατο Σαββίδη στην Ολυμπιάδα. Καλησπέρα, κυρία Ντέμι. Από Βόλο, τηλεθεατές μου. Καλησπέρα κυρία Ντέμι από Βόλο. Θα ήθελα αν μπορεί η ορχήστρα, το καίγομαι και σιγολιώνω. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα Ντέμι, Ελένη από Γεφύρια. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου γράφεις. Θέλω το τραγούδι Τα Ξημερώματα. Εδώ, Βαλάντο μου, θα το δω μόνο εγώ τη φωτογραφία που μου έδωσες, γιατί είναι νεογέννητο και δεν θέλω να μας το ματιάσουν. Αγάπη μου, το
το μπεμπάκι σου να το χαίρεσαι και να το δεις όπως ποθείς. Είναι κουκλί, δεν το δείχνω όμως στον αέρα. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Σε βλέπω με τον μπέμπι μου που σου στέλνει πολλά φιλιά και όντως, παιδιά, η φωτογραφία, μην τσαλα να δεις. Φοράει το πιπί. Πιπί είναι η πιπίλα. Και στέλνει όντως φιλιά. Αγάπη μου, μπεμπάκι μου, όμορφο. Λοιπόν, καλησπέρα, Ντέμι μου. Υπέροχη όπως πάντα. Πολύ ωραία η ορχήστρα σου και σήμερα. Ωραίο το φόρμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρέτζιο Ντόνα. Θα ήθελα αν είναι εύκολο το τραγούδι Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Καλησπέρα, Ντέμι μου, ένα τραγούδι να μου αφιερώσετε. Σου έκανα γενέθλια, αγαπημένη μου. Και πάμε να δούμε το κορίτσι την Πετρούλα που μας έστειλε και πολύ ωραία φωτογραφία εδώ από θάλασσα. Μόλις είναι έτοιμα τα παιδιά μου, θα μου το δείξουν και σε λίγο θα σας δώσω να την άπτη, κοριτσάρα μου. Καθίστε εκεί. Πολλά φιλιά, αγάπη μου, σου στέλνω. Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα, κορίτσια μου, επειδή ξέρω ότι είστε όλες εδώ και θέλω. Κάποιος μου έγραφε για το ποδήλατο. Θα το δω μετά. Λοιπόν, κορίτσια μου, επειδή έχω κι άλλη παραμπίτα και μόνο παραμπίτα και εσείς που είστε ζουμερά κορίτσια, θέλω να φοράτε τα καλύτερα και στα. Το ξέρω, κορίτσια μου, όμορφα. Τα καλύτερα. Να είστε μοντέρν με τα τζινάκια σας, με τα μπουφανάκια σας, με τις μπλούζες σας, τις τρασάτες. Να είστε εσείς και καμία άλλη παραμπίτα. Πάμε να δούμε λοιπόν υπέροχη μόδα από παραμπίτα που βρίσκεται εδώ στη Λάρισα. Και μετά θα πάω να αρωματιστώ από την αγαπημένη μου τη μία και μοναδική Βάσο Μάντι και το Μάντι άρωμα. Παραμπίτα λοιπόν, είδαμε υπέροχα ρούχα. Και έχω τώρα ένα κορίτσι που είναι τόσο όμορφο και τη πάει τόσο πολύ και το κραγιόν αλλά και το ρούχο αυτό. Βάζω Μάντι και Μάντι άρωμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα θα δείξουμε αρώματα γυναικεία, καινούριους κωδικούς στο κατάστημα. Mm-hmm. Πέντε συγκεκριμένα. Ο αριθμός 700, κορίτσια, είναι πάρα πολύ ωραίο φρουτώδες άρωμα. Κυριαρχούν έντονα τα στοιχεία του πάθους, τα λουλούδια του πάθους, τα φρούτα του πάθους, συγγνώμη, μανταρίνη και πεόνια. Το συγκεκριμένο είναι άκρος καλοκαινό, το φοράς Ντέμι και νιώθεις ότι είσαι στη θάλασσα. Έχει τέτοιες νότες, γενικότερα να πούμε περιληπτικά ότι ένα άρωμα μπορεί να έχει έως και 300 συστατικά μέσα. Αλήθεια. Απλά, βεβαίως, απλά κάποια από αυτά αναδεικνύονται πιο γρήγορα και ανάλογα με το δέρμα πιο εύκολα σε σχέση με κάποια άλλα. Πολύ ωραίο άρωμα, καλοκαιρινό για όλες τις ηλικίες. Ο επόμενος κωδικός είναι το 800, 801. Είναι πολύ ωραίο κυτροειδή άρωμα. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο είναι unisex, μπορώ να πω. Έχει υδάτινες νότες και βγαίνει, είναι ελαφρύ, ανάλαφρο, το οποίο αφήνει και στην άκρη έτσι λίγο το μανταρίνι, το λεμόνι. Πάρα πολύ ωραίο σιπρέ, ναι, απίστευτο, πολύ καλό άρωμα και αυτό καλοκαιρινό. Επίσης, να πούμε ότι με το κάθε άρωμα συνδυάζεται και η κρέμα σώματος και το αφρόλουτρο, ακριβώς για να ενισχύουμε το άρωμά τους και να κάνουμε την ανυδάτωση. Ο επόμενος κωδικός mm-hmm. είναι το 703, το οποίο το δείξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το αγαπήσανε και πάρα είναι, πολύ φίλες. Μου, σας το έχω πει ότι είναι ένα άρωμα που θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσετε και να πάρετε, γιατί είναι κάποιο, ένα άρωμα που θα μείνει για πάντα στο μπάνιο σας, ακριβώς. Θα το έχετε πάντα επάνω σας. Είναι έντονο, είναι γλυκό γιατί περιέχει καραμέλα, mm-hmm. είναι ανατολικό, είναι άκρος θηλυκότατο για όλες τις ηλικίες και εδώ, απλά έχει λόγω το άρωμα από την καραμέλα, από τη γαρδένια και ένα συστατικό που μου αρέσει, όπως είναι το κεχριμπάρι, βγάζει πιο θηλυκότητα σε σχέση με κάποια άλλα. Πολύ ωραίος κωδικός και αυτός, όπως και ο επόμενος, mm-hmm. ο 1102, είναι σιπρέ, περιέχει μέσα μέλι, είναι λίγο πιο έντονο σε σχέση με το προηγούμενο, πιο θηλυκό και αυτό, λίγο πιο βαρύ και το μέλι σε συνδυασμό με την καραμέλα και το κεχριμπάρι και το σανδαλόξυλο το κάνει να έχει απίστευτο άρωμα και εννοείται και αυτό μεγάλη διάρκεια, 24ωρη διάρκεια. Mm-hmm. Όλα τα αρώματα τα δικά μας, Ντέμι, που θα βρείτε στο κατάστημα Μάντι Άρωμα, έχουν 24ωρη διάρκεια για το λόγο ότι είναι στη μορφή αρώματος και όχι όντε τουαλέτ. Φυσικά το βασικό είναι να δένουν και με το pH, γι' αυτό, αυτό που λέω σε όλες τις φίλες, mm-hmm. να έρχεστε να δοκιμάσετε για να βλέπετε την εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ημέρας ποιο είναι το καλύτερο, το ιδανικότερο πάνω σας. Να πούμε και τον τελευταίο κωδικό, ναι. γιατί και αυτός είναι πολύ ωραίος. Mm-hmm. Είναι το 3032. Το συγκεκριμένος είναι φλωράλ. Έχει πολλά, πολλά, πολλά λουλούδια. Πάρα πολλά λουλούδια. Τι να πρωτοπούμε. Ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό και αυτό. Έντονο λόγω το άρωμα των λουλουδιών, το γιασεμί παραδείγματος χάρη που είναι έντονο σαν άρωμα. Για όλες τις ηλικίες είναι άψογο και το συγκεκριμένο. Να έρθετε να το δοκιμάσετε όλα. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ό,τι άρωμα από όλα τα αρώματα μου εμένα είναι από το Μάντι Άρωμα και από τη Βάσο, μένουν όλο το 24ωρο. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είναι και πάνω στα ρούχα μου, ανοίγω την ντουλάπα μου και το ακριβώς. Άρωμα μυρίζει. Ακόμη
πολλές φορές μου έχει τύχει να κάνω μπάνιο και να μου μυρίζει το άρωμα και πάλι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό έχει να κάνει και χαίρομαι που το λες και εσύ και οι φίλες που έρχονται στο κατάστημα. Έχει να κάνει η ποιότητα του ελαίου και το ότι είναι στη μορφή αρώματος και έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη διάρκεια και το τόσο ωραίο και έντονο άρωμα. Επίσης, πολλά προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα. Και να τα πούμε έτσι επιγραμματικά. Ναι, να πούμε περιληπτικά, όπως είναι μακιγιάζ, πολύ ωραίες σειρές, επαγγελματικές σειρές προϊόντων, σαπούνια, τα βούτυρα που αγαπήσατε πάρα πολύ, αφρόλουτρα, κρέμες σώματος, ό,τι αφορά την περιποίηση, την ενυδάτωση για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες. Πού ακριβώς σας βρίσκουμε, Βάσο? Βρισκόμαστε Δευκαλίωνος 5 στη Λάρισα. Το τηλέφωνο μας είναι 2410 259 354 για παραγγελίες, για ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Επίσης στο Facebook η σελίδα Μάντι Άρωμα, ό,τι θέλετε θα μας βρείτε. Σε όλα αυτά. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Να σου πω ότι ομορφαίνεις επικίνδυνα. Είσαι ο πιο όμορφη από ποτέ. Αυτό το μήκος των μαλλιών σου σε πηγαίνει πάρα πολύ. Θα το κρατήσω. Και να φοράς χρώμα στη ζωή σου, γιατί φωτίζεις τόσο πολύ και σε κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέμι. Κούκλα. Καλή συνέχεια να έχουμε. Σου λέει από εκεί. Δημήτρης. Λέει το δικά του. Λοιπόν, βάζω Μάντι, Μάντι Άρωμα. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή, όπως και να έχει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ελάτε τώρα εδώ κοντά μας. Η ορχήστρα μου είναι πανέτοιμη και αμέσως τώρα θα περάσω σε αυτούς. Αλλά πριν θα ήθελα να δω τι ακριβώς κάνει ο Δημήτρης Τερζούδης. Τα πάναρες. Ναι, τα πάναρα είναι πανέτοιμα. Για πες, τι έχεις κάνει. Κρούστα, με τα καρύδια. Τι εδώ. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου λες. Η αμυγδαλιά θέλει. Μας στέλνει φιλιά από το Λιβαδερό Κοζάνης. Στέλνει όμως επίσης η Κατερίνα φιλιά στον Τόλι. Και σου έρχεται καλά, Στέφανα, το Κατερινάκη από το Λιβαδερό Κοζάνης. Και στον Αργύρη Κυριάκο στα Πλήκτρα. Γιατί καλέ, Κατερινάκη μου, σάλλο του χαιρετά, παρεξηγημένοι είστε. Σας χαιρετάω εγώ μέσω τη Κατερίνα. Χαιρέτησε μόνο του δύο. Λοιπόν, μη μου πει ότι θα τη γανίσεις. Εννοείται, τι θα ξεχνάς. Κάντα ψητά. Κάντα ψητά. Παναρισμένα τα κάνω ψητά. Κάντα ψητά. Θα τη γανίσεις. Δείξτε λίγο πώς θα ψιλοπα και καλά θα τη γανίσει και τέλος. Και καλά. Ένα, λοιπόν, δύο, τρία, λίγο, που δεν είστε. Δεν το έχω το τηγάνι δυνατό. Έτσι για σένα, το ξέρω. Μπράβο. Λοιπόν, θα αφήσω εδώ τη γλώσσα παναρισμένη. Ωραία. Να βγει τα ζουμάκια της. Σιγά σιγά θα τηγανιστεί. Ναι. Για να μην μυρίσεις κι εσύ έτσι και το βράδυ πας και βγεις και θέλεις να αποδοχή. Είσαι αρωματισμένη, έτσι. Οπότε θα αφήσουμε λίγο τη γλώσσα τώρα εδώ να την τηγανίσουμε. Έχουμε τη σάλτσα δίπλα της και μετά θα πάμε να κάνουμε και τη σαλάτα μας. Ωραία. Ανεβάζω τώρα τη φωτογραφία από Μοντάνα στο όμορφο Καρπενήσι. Θα κάνετε like, θα γράψετε οπωσδήποτε σχόλιο και την κλήρωση θα την κάνω. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? Έχει πέντε, πήγε πέντε ο μήνας. Θα την κάνω το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου. Ένα μήνα θα το κρατήσω. Μοντάνα, τρεις ημέρες στο όμορφο Καρπενήσι. Το ανεβάζω τώρα, γράφω και τα σχόλια. Κάνετε like, καλά και γράφετε ένα σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία. Η ορχήστρα μου είναι πανέτοιμη. Πάμε. Εγώ μένω για λίγο εδώ για να ανεβάσω τη φωτογραφία. Παιδιά μου, πάμε. Έξω βρέχει και χιονίζει, Ρίνα Κατερίνα μου. Άντε με πιάσε ψηλή βροχή, άντε Κατερίνα μου μικρή. Άντε με πιάσε ψηλή βροχή, άντε πως κοιμάσαι μοναχή. Ας ερχόσουν κι ας βρέχουν, Ρίνα Κατερίνα μου. Να παπί, άντε Κατερίνα μου μικρή. Άντε κι ας γινώσουν να παπί, άντε πως κοιμάσαι μοναχή.
Κατερίνα, η Κατερίνα μου. Άιντε παπλώμα να σκεπαστείς, άιντε Κατερίνα μου μικρή. Άιντε παπλώμα να σκεπαστείς, άιντε πως κοιμάσαι μοναχή. Και δε μας καλημέριζε. Ωρα Κωνσταντίνια, Κωνσταντίνια, πατρέψου τώρα που σε γενιά. Ωρα πατρέψου τώρα που και σαν καμπάνε τα παιδιά.
παιχνίδια γάιδων δεν μπορώ. Αχ, την παιχνίδια γάμα σου κάνω. Θέλεις την κουνιά, θέλεις την κουνιά. Αχ, την γάιδων βάλε με, μαρι βάλε με. Το μερακλή, κάτσε κουβέντια σε το το μαύρο. Ο κάτσε κουβέντια σε το. Άιντε και πες το λόγο για τις καρδιάς. Παρηγόρησε το το μάγο, ρε και παρηγόρησε το. Μαρτζίνα διαμάρι, λέλε λε κολεμ λέλε. Μαρτζίνα διαμάρι, δούλα λαρκοπογιάννη. Τρατζίλης καρβάνι, λέλε λε κολλή λέλε. Τρατζίλης καρβάνι, λούλα λακοβογιάνι. Συγχαρητήρια. Χίλια συγχαρητήρια στην ορχιστράρα μου σήμερα. Γιωργάκο, σε λίγο θέλω να φάω παγωτό. Τι έχεις κάνει, αν δεν έρχομαι. Γιατί... Θα κάτσω, κουράστηκα. Πόσο να κάτσω κι εγώ, καψερή. Λοιπόν, τι έχεις κάνει. Τι έχω κάνει. Λοιπόν, έχω ανεβάσει το ξενοδοχείο, το Μοντάνα, στο Instagram. Instagram. Κόβω εδώ σπανάκι τώρα, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε μανιτάρι να τηγανίζεται, να σοτάρουμε εδώ λίγο μανιταράκι. Το οποίο αυτό μετά, αφού θα γίνει, θα ρίξουμε και το σπανάκι. Βέβαια, το κάνουμε τώρα. Ε. Κόλλησε το Instagram, γίνεται χαμός, ε. Χαμός. Αυτά είναι. Γιατί με τέτοια όμως παρέα, τέτοια ορχήστρα. Παιδιά, χαμός. Θα γίνει. Τα παιδιά, την καλύτερη παρέα. Θα το λοιπόν ανοίξω σε λίγο. Ε. Θα το ανοίξω σε λίγο να δω τι γίνεται. Αυτά τα είπα. Σπανάκι. Ναι. Ωραίο, ομό, πάρα πολύ καλό για τη σαλάτα αυτή. Βέβαια και τα φασόλια τα μαυρομάτικα είναι και από μόνα τους με θρεπτική αξία πάρα πολύ ανεβασμένη. Σπανάκι μανιτάρια θα σοτάρουμε εδώ σε δυνατή φωτιά. Λίγο όμως, γιατί το σπανάκι δεν το θέλουμε να διαλυθεί τελώς, θέλουμε να φαίνεται η σαλάτα μας. Θα προσθέσουμε και καρότο μαζί με το κολοκύθι εδώ που έχουμε κόψει αλλαγή. Ζουλιέν ή αν θέλετε ψιλοκομμένο όπως θέλετε εσείς, αλλά μακριές λουρίδες να φαίνεται έτσι. Καταρχήν και μας τηγάνι που φαίνεται πάρα πολύ ωραίο με τα χρώματα που έχει. Θα αφήσουμε λίγο να σοταριστεί. Ωραία. Και έχουμε το ψαράκι, να δείξουμε δηλαδή λίγο πώς τηγανίστηκε πάρα πολύ ωραία κίτρινο. Εδώ αυτή την κρούστα θέλουμε πάρα να πάρει. Πάρα πολύ ωραία έγινε. Έτσι, λίγο σιγανή φωτιά, δεν χρειάζεται δυνατή, λίγο στο ξεκίνημά της και μετά χαμήλωμα για να πάρει, γιατί η γλώσσα ούτως ή άλλως είναι ένα ψάρι το οποίο είναι λεπτό και τηγανίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ ωραία. Δεν θέλουμε κάτι να μας κάψει. Και επειδή μας πιέζει εμάς ο χρόνος και πριν περάσω σε πρώτα, σε τελευταία καλύτερη πρώτα, ακόμα πρώτα, γιατί έχω και τρομπούκες.gr, κορίτσια, θα τα αγοράσουμε όλα σήμερα. Πριν όμως περάσω εγώ σε τελευταία παρά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα ήθελα να φάμε ένα παγωτάκι.
να φάμε χειροποίητο παγωτά για έλα ήρθε στην οθόνη μας. Τι παγωτό θες, θες ξυλάκι, θες φωνάκι, ζαχαροπλαστεία, σοκολά, ό,τι καλύτερο σε παγωτό. Όπως επίσης είναι και του κιλού, έτσι, βλέπετε σε αυτά, κοιτάξτε, να τα τα αγαπημένα μου, θες μια μπάλα φράουλα, θες μια μπάλα φερέρο, θες μια μπάλα σοκολάτα, θες μια μπάλα, τι άλλος αρέσει, μόκα, πού τη θυμήθηκες τη μόκα, γεια σου Ελένη μόκα, πολλά φιλιά να στείλεις στην αγαπημένη μου φίλη. Και βλέπετε και παίρνουμε τα καλύτερα και επειδή εγώ θέλω να δροσιστώ και θέλω να πενταχτώ μέχρι τη ζαχαροπλαστεία σοκολά, να φάω έτσι ένα παγωτάκι. Αφήστε με λίγο. Αφήστε με. Γιώργο, έλα εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε μένα. Εσείς φάγατε παγωτό σε σοκολά. Λοιπόν, πάω λίγο να ξαποστάσω. Φύγε. Φύγε. Τη γλιτώσατε σήμερα, ούτε γυμναστική κάνατε. Ούτε power of love παίξαμε. Τρεις εκπομπές σας κυνηγάω και τίποτα. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ να ξαποστάσω. Για να περάσω σε τελευταία. Καθίστε έτσι, να κάτσω. Α, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε αμέσως τώρα. Έτσι όμως είμαι σαν. Καθίστε να σηκωθώ λίγο. Εκεί. Θα περάσουμε λοιπόν σε τελευταία. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ, πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μην φύγει κανείς γιατί όταν επιστρέψουμε, ο Δημήτρης Τερζούδης, επειδή ζεσταίνεται πολύ, θα εμφανιστεί με σπίντο. Και σπίντο δεν το λένε. Σπίντο το λένε. Καλά, το λέω λάθος, Γιώργο. Πες τα παιδιά. Σπίντο. Θα εμφανιστεί με σπίντο κόκκινο. Το σπίντο είναι το μαγιό το βρακί. Για να καταλάβεις. Με σπίτι κόκκινο λοιπόν. Ερχόμαστε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις με τρουμπούκι.gr και με μια special εμφάνιση από το Dimua ή αλλιώς Δημήτρη. Δημήτρη, δώσε πάσα στην κάμερά σου, κάνε αυτό που κάνεις. Παρακαλώ. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Θα πάω να δώσω ένα γλυκό φιλί γιατί μου έχει φέρει τα καλύτερα. Τρουμπούκι.gr. Αγάπη. Τι κάνουμε. Τα θέλω όλα. Καλοκαίρι. Ξεκίνα με εκπτώσεις. Ξεκίνα τι έχω. Εκπτώσεις, έτσι, μπράβο. Αυτό έχουμε το 15ήμερο τώρα. Είμαστε των εκπτώσεων. Και 40% έχουμε εκπτώσεις. Θα ήθελα λίγο να επιθυμίσω τώρα πριν ξεκινήσουμε να δείχνουμε ένα τα παπούτσια ότι αύριο Κυριακή το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό. Από Δευτέρα ξανά κανονικά μπαίνουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Αλλά αύριο Κυριακή είμαστε κλειστά. Δεν είμαστε ανοιχτά στην Ελασσόνα στο κατάστημα. Λοιπόν, παιδιλάκια, παντοφλίτσες. Πάρα πολύ ωραία. Μαύρη πλατφόρμα με λουράκι. Συνεχίζει το Χ, η φάσα που είναι πάρα πολύ στη μόδα εδώ και δύο καλοκαίρια. Πολύ άνετο, ελαφρύ παπουτσάκι. Επίσης, φέτος πάρα πολύ παίζει και η παντόφλα που κρατάς στο χέρι σου. Είναι σε δίπατη, έχει και σε μονισόλα. Κάνει εδώ τα τετραγωνάκια πάλι σε Χ, λίγο διαφορετικό, να σπάει λίγο. Επίσης, μια πολύ ωραία σαγιοναρίτσα αυτή που κρατάς τώρα που έχει το δαχτυλάκι. Πάρα πολύ καλή και άνετη. Για να κρατάει τα αδύνατα ποδαράκια, είναι πολύ σταθερή. Ταμπά, ψηλή. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή πάρα πολύ ωραία. Την έχει και σε μαύρη και είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι μία παντοφλίτσα δίπατη, η οποία μπορούσε να τη βάλεις ακόμα και για το βράδυ. Είναι πολύ και καλή. Είναι πολύ άνετη, ξεκούραστη, δερμάτινη, δεν γλιστράει καθόλου. Μανουλάκι που με βλέπεις. Αυτή σ' αρέσει για να μου πεις μετά. Αυτή είναι άνετη για τη μαμά. Ναι, είναι πάρα πολύ άνετη. Πολύ καλή και πολύ ελαφριά. Μαμά, αυτή σου δείχνω και θα μου πεις μετά. Έτσι. Επίσης, μετά πάμε και εδώ που είναι κάτι διαφορετικό. Σε απομίμηση ξύλο κάτω η σόλα του που είναι σε τρίχρωμο. Με λουράκι από πάνω και δαχτυλίδι που λέμε στο μεγάλο το δάχτυλο για να είναι σταθερή να κρατάει. Είναι... Όσο βλέπουμε, θέλω να λέμε έως 40%. Έως 40% έχουμε εκπτώσεις τώρα που είναι 15ήμερο. Βέβαια, οι καλές μας τιμές συνεχίζονται. Εκτός έχει παντού σε γυναικείο, αντρικό, παιδικό, τα πάντα όλα, σε αξεσουάρ, τσάντα, πολυπέδιλο, αυτό είναι πολύ ωραίο, στρωτό που κρατάς στο χέρι σου με λουράκι να ανοικοκλίνει αγκράφα και επίσης πάρα πολύ μόδα και για άλλη μία φορά, για άλλο ένα ακόμα καλοκαίρι, είναι αυτή η παντόφλα τώρα που θα δείξουμε, η οποία έχει σε μαύρη και σε ταμπά, που είναι το σταθερό, που είναι η μεγάλη φάσα που κλείνει πάνω. Μία, ναι, και αυτή είναι ωραία, ναι, πολύ καλή, νεανική παντοφλίτσα. Αλλά και σε μαύρο θα τη δείτε. Είναι πάρα πολύ καλή, υπάρχει και σε μαύρη, έχει διάφορα. Και έχει και σε δίπατα και έχει και μονόσολα όπως είναι. Βλέπεις, κρατάς εδώ που είναι το πιο ψηλό και στο άλλο σου το χέρι που είναι με τα δύο δάχτυλα, για να μην είναι πάρα πολύ ψηλό. Έτσι, να καταλάβετε, περιμένετε λίγο. Και έτσι, αυτό, τρουμπούκι.gr, μπαίνετε από αυτή την ώρα που μας βλέπετε, ως 40% 15ήμερο εκτόσεων. Μας βρίσκετε και στα social media και στο Instagram αλλά και στο Facebook. Έτσι, έχει πάρα πολλά σχέδια διάφορα. Τώρα φέραμε ένα μικρό δείγμα, ξεκινήσαμε έτσι λίγο με παιδιλάκια και παντοφλίτσα, γιατί σιγά σιγά λόγω ζέστης αρχίζουμε τα φοράμε πολύ. Όλα. Ναι, και να πιάσουμε και εκείνο. Αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Πάλι με το δαχτυλάκι γιατί που κάνει. Αυτό που, που κάνει λοξιά τα λουράκια του που είναι πάρα έτσι, πολύ ωραίο. Να το δείτε και έτσι.
Πάρα πολύ καλό. Τρουμπούκι.gr μπαίνουμε για μία ακόμη φορά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε έως μείον 40% εκπτώσεις. Τα τηλέφωνα για κάποιον που δεν θέλει να κάνει. Έτσι, μπράβο, είναι στο 24930-22853. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Κυριακή είμαστε κλειστά. Για οποιαδήποτε μπορείτε να δείτε τα παπούτσια μας στο Instagram και στο Facebook υποδήματα Τρουμπούκι και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κάτι άλλο που θέλουμε να τονίσουμε. Κάτι άλλο λοιπόν που θέλουμε να τονίσουμε, Αγλέα μου λες για μία ακόμη φορά τα τηλέφωνα. Είναι 24930-22853. Και όλα τα παπούτσια που σας δείξαμε σήμερα να σας πούμε ότι είναι ελληνικής κατασκευής και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί η Τρουμπούκι.gr προτιμά τα ελληνικά προϊόντα και πρέπει να τα προτιμάτε κι εσείς πάντα στις καλύτερες τιμές. Έτσι. Είσαι Θεός. Το άλλο Σάββατο εδώ, το άλλο Σάββατο εδώ. Μόνο Αγίου Πνεύματος θα σας αφήσω να φύγετε, αλλά θα έχω βίντεο. Ελάτε τώρα εδώ. Χρήστο, θέλω να μπει και η ορχήστρα σε λίγα λεπτά. Βασίλη μου, ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Δημήτρη μου, τι ακριβώς έχεις κάνει. Λοιπόν, είπαμε Σάββατο βράδυ σήμερα, 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στο... Στην Ειρήνη, αλλά και στον Εφραίμ. Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Ρένο, το χοντρό που είναι από... Το Ελευθερέ, Λαρίσης, γεια σου Ρένο, είμαστε πρόεδροι συμμαθητές, πάρα πολύ καλό παιδί. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Καϊσούδη, φίλη πάλι και αυτή από το χωριό. Λοιπόν, γλώσσα παναρισμένη με καλαμποκάλευρο, μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας και έχουμε εδώ φασόλι μαυρομάτικο, μια ζεστή σαλάτα με σπανάκι, μανιτάρια, καρότο και κολοκύθι. Πολύ ωραία. Πράσο σέλινο και λίγο, συγγνώμη, φρέσκο κρεμμύδι και σέλινο. Έτσι μια πρόταση Σάββατο βράδυ για μας. Και τι προτείνει για μας σήμερα, αλλά και όλη την εβδομάδα που μας έρχεται το σπιτικό φαγητό Καψιόχα και δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ το catering. Για εσάς που κάνετε οποιαδήποτε εκδήλωση, έχετε ένα τραπέζι στο σπίτι, έχετε το γάμο και θέλετε, ας πούμε, την Τετάρτη του γάμου ή την Πέμπτη, την Παρασκευή, να τραπεζώσετε όλο τον κόσμο και όλο το σόι πριν πάτε στο γάμο. Έτσι. Η καλύτερη λύση Καψιόχα catering και σήμερα προτείνουμε σε όλους τηλεφωνικά. Σήμερα προτείνουμε αυτό που βλέπουμε τώρα είναι έτσι ακριβώς βακαλάος με πέστο μαϊδανού και φρέσκια σαλάτα πράσινη. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάμε δίπλα το οποίο είναι μοσχαρίσια σκαλοπίνια με σάλτσα μανιταριών και ένα πολύ ωραίο αρωματικό πουρέ από εστραγγόν. Πολύ ωραία. Θα ήθελα εγώ τη μηνύματα, σήμερα ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα και δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Μας στέλνουν χαιρετίσματα και συγχαρητήρια για την εκπομπή μας και σε όλη την ορχήστρα, το εφηβικό τμήμα, και θέλω μεγάλο χειροκρότημα να το ολοκληρώσω, το εφηβικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρωτού Άγιος Γεώργιο. Τα φιλιά μου αλλά και την αγάπη μου. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι Κυριακή 20 του Μάη θα είμαστε στα Καλύβια Ελασσόνα στις 12.30 ώρα το μεσημέρι. Θα κάνουμε μία πολύ ωραία εκπομπή και Κυριακή 3 Ιουνίου θα είμαστε στο Πετρωτό Τρικάλων το απόγευμα εκεί. Μετά τις 6 το απόγευμα θα κάνουμε την εκπομπή. Τώρα, θα ήθελα να δώσω πάρα πολύ χρόνο στην ορχήστρα μας γιατί σήμερα πέρασα εκπληκτικά μαζί τους. Θα πω όλα τα ονόματα των παιδιών και μετά θα δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Μεγάλη μου τιμή, ειλικρινά, σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου που σήμερα ήσασταν εδώ. Θα ήθελα, αν μπορούσα να σας έχω και κάθε Σάββατο, γιατί περνάω τόσο εκπληκτικά μαζί σας, ειλικρινά σας μιλάω. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ το Δανίτσα, το Γιάννη στο κλαρίνο, το Χατζή, το Δημήτρη στη φωνή, τον Αργύρι, τον Κυριάκο στα πλήκτρα, το Μητσιάκη, τον Βασίλη στην κιθάρα και το Μαυρατζά, τον Αποστόλη στα κρουστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Θα ήθελα να αφιερώσω. Με τι θα ξεκινήσεις, Δημήτρη μου, τώρα? Με ποιο τραγούδι, ποιο έχεις το πρόγραμμα? Θα πούμε λίγα τσάγκα γιατί και μετά χωριστικά. Πολύ ωραία. Το πρώτο, ο τίτλος είναι. Ποιο έχετε? Σε αυτές τις ράχες τις ψηλές, λοιπόν, θα ήθελα να το αφιερώσω με όλη μου την αγάπη σε μια γυναίκα που εκτιμώ πάρα μα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που την γνώρισα. Τη θεωρώ έτσι πολύ σημαντικό άνθρωπο. Θα ήθελα να αφιερώσω λοιπόν και το πρώτο τραγούδι, αλλά και όλα τα επόμενα στην αγαπημένη μου Μάτα Παπαποστόλου που μας βλέπει αυτή την ώρα από τον όμορφο Βόλο. Να της πω πάρα πολύ ότι την αγαπώ και ότι δεν έχω ξεχάσει εκείνο τον καφέ που έχουμε υποσχεθεί. Της αφιερώνω λοιπόν όλο το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, ποιον άλλο θα σε χαιρετήσω, την καλησπέρα μας στο Λονταρί Καρδίτσας. Λοιπόν. Λεοντάρι. Στο Λεοντάρι.
Ευχαριστώ, Αποστόλη μου. Στο Λεοντάρι, Καρδίτσας μας βλέπετε αυτήν την ώρα. Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 6 παρατέταρτο, πάντα εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Να πω σε όλους εσάς που μας ρωτάτε το ότι για την εκπομπή στο Επανειδήμ που βλέπετε Κυριακή μεσημέρι, ότι φέτος επειδή ήταν η πρώτη μας χρονιά, θα παρακολουθήσετε τρεις κύκλους. Αυτή τη στιγμή βλέπετε επαναλήψεις. Ο πρώτος κύκλος τελείωσε τα Χριστούγεννα, ο δεύτερος ολοκληρώθηκε το Πάσχα και ο τρίτος κύκλος θα ξεκινήσει μετά τις 20 Μαΐου για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο και την επόμενη χρονιά. Έχει ο Θεός, βλέποντας, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Εξηγώ για ποιο λόγο βλέπουμε επαναλήψεις. Λοιπόν, από το Βαλάντικα Πίτσα, το Δημήτρη Τερζούδη. Φύγε. Φύγε, θέλω να το κάνω αποφώνηση μόνη μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Από το Βαλάντικα Πίτσα. Βαλάντικα Πίτσα, φύγε τώρα. Το Δημήτρη Τερζούδη, το Χρήστο Μεσσινιάτη, το Βασίλη Καραμπάση, το Γιώργο Καλόγυρο, το Μιχάλη Χειμωνίδη, την Ορχιστράρα μας, το Γιάννη Δανίτσα, το Χατζή Δημήτρη, τον Αργύρη Κυριάκο, το Μητσιάκη Βασίλη, το Μαυρατζά τον Τόλι, αλλά και. Το Μιχάλη Φατέκα που μας βλέπει στο εξωτερικό. Και το Μιχάλη Φατέκα που μας βλέπει στο εξωτερικό, να πω και για μένα, πειράζει. Yeah. Ευχαριστώ. Αλλά και από την Τέμη Αγά, καλό βράδυ, γεια σας. Τις δάκες, άντε τις ψηλές. Λεβέντες μου πω, άντε που πάτε. Αχ, μην είναι
παιδί. Αχ, δεν είναι μπορεί να πει προ. Τι μωρέ, λέει παιδί. Αχ, δεν είναι να πει προ. Συνέχεια από το βραδιό στο πρωί. Συνέχεια, συνέχεια σε ένα δωμάτιο μικρό. Να μην χωρίζουμε λεπτό. Θέλω να είμαστε μαζί. Συνέχεια, συνέχεια από το βραδιό στο πρωί. Συνέχεια, συνέχεια να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Να είμαστε μόνο εσύ κι εγώ. Είσαι άγγελος ή θες να με πάρεις. Κάνε μου χάρη μέχρι το πρωί. Να μείνουμε αγκαλιά όλο το βράδυ. Κι ας ξεψυχήσουμε μαζί. Σαν τα μαλλιά πράσινα μάτια. Από τη φτιάχνει ο Θεός και στέλνει αγγέλους μες στη νύχτα. Αλλά ο δρόμος μου είναι κλειστός. Τι αγάπες είναι αυτές, λόγια όμορφα σαν λες. Στάχτη γίνονται οι πίκρες, με τρελαίνουν οι χαρές.
πρίγκιπεσσα μου, πρίγκιπεσσα μου. Κοίτα τη σαμπηγιά στα φύλλα, είσαι μέσα μου. Ω, πρίγκιπεσσα μου, πρίγκιπεσσα μου. Και την καρδιά μου εσύ ορίζεις, μα την πέσα μου. Λόγια όμορφα σαν λες, στα γίνονται οι πίκρες, με τρελαίνουν οι χαρές. Πρίγκιπεσσα μου, πρίγκιπεσσα μου, κοίτα τη σκαμπηγιά στα φύλλα, είσαι μέσα μου. Ω, πρίγκιπεσσα μου, πρίγκιπεσσα μου, η καρδιά με εσύ ορίζεις, μα την πέσα μου. Σκονισμένα από το κομμάτι δρόμο. Έρχομαι από την Αθήνα, όλο ποδαρό δρόμο. Άιτε με ρουχόμενα την Αθήνα, μόνο για κατήρι σου. Τράβα λίγο η κουρτίνα από το παραθύρι σου. Μένω στον υδρότα, έρχομαι για αυτό το βράδυ. Άνοιξε μου σαν και πρώτα, πριν με φάει το σκοτάδι. Άιτε δεν ερχόμενα την Αθήνα, μόνο για κατήρι σου. Τράβα λίγο η κουρτίνα από το παραθύρι σου. Κι Αθήνα σε βαρέθηκα και θα σ' απαραντήσω. Θα πάω να ζήσω στο χωριό, πρόβατα να αποσκήσω. Άιντε κι ας με λένε και τσοπάνω, στην Αθήνα τι να κάνω, στην Αθήνα τι να κάνω, κι ας με λένε και τσοπάνω. Θα περπατώ εκεί ψηλά σε κάθε μονοπάτι. Θα γράφω στα παπούτσια μου Γρηγόρη και σταματή.